Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, ομιλώντας για το θεοσύστατο μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως, με όσα είπαμε στην περασμένη μας σύναξη, φτάσαμε κοντά στα πρόθυρα του εξομολογητηρίου. Στην τελευταία αυτή σύναξη αναφερθήκαμε κυρίως στα εμπόδια τα οποία προβάλλει είτε ο Σατανάς, είτε οι άλλοι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω μας, είτε ο ίδιος ο εαυτός μας, για να μας εμποδίσουν από την τελική απόφαση να εξομολογηθούμε. Και αναφερθήκαμε στην αναισθησία μπροστά στην αμαρτία, στην απελπισία για το ότι δεν πρόκειται να συγχωρηθούν τα μεγάλα μας αμαρτήματα, για την εντροπή να ομολογήσουμε τα αμαρτήματά μας στον πνευματικό, για την θεωρούμενη ακαταλληλότητα του πνευματικού, για το φόβο μήπως επαναλάβουμε τα ίδια αυτά που θα εξομολογηθούμε και άρα και τι νόημα έχει να τα εξομολογηθούμε, και για την αναβολή της επισκέψεως στον πνευματικό. Τώρα κάποιος χριστιανός, εμείς, έχουμε υπερνικήσει όλα αυτά τα εμπόδια και πλέον βρισκόμαστε έτοιμοι να μπούμε στο εξομολογητήριο, να πάμε να επισκεφθούμε τον πνευματικό. Τι χρειάζεται ώστε σωστά να μπούμε στο εξομολογητήριο? Ποιες είναι οι τελευταίες προετοιμασίες τις οποίες πρέπει να κάνουμε? Ποια διαδικασία να ακολουθήσουμε? Κάτι που ιδιαίτερα είναι απαραίτητο είναι η επιλογή σωστού πνευματικού. Είπα ότι οποιοδήποτε πνευματικός μπορεί να μας συγχωρήσει, βέβαια με κάποιες προϋποθέσεις που θα αναφέρω στη συνέχεια. Όμως είναι καλό να αναζητήσουμε να βρούμε έναν καλό πνευματικό, ένα γιατρό που να μπορεί να θεραπεύσει τα τραύματα της ψυχής μας και να μας καθοδηγήσει σωστά. Στην επιλογή του πνευματικού πρέπει να έχουμε κάποια κριτήρια. Αναφέρω τα πιο σημαντικά. Ο πνευματικός που θα επιλέξουμε πρέπει να έχει αμετακίνητη πίστη, να μην έχει συγκεχημένες ιδέες για τον Θεό, για την Εκκλησία, για την Ορθόδοξη πίστη. Στο σύμβολο της πίστεως πιστεύω εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, εις μίαν Εκκλησία, να μην ομολογεί το ίδιο πράγμα, όλοι είμαστε το ίδιο, σε ένα Θεό πιστεύουμε. Να έχει δεύτερο σωστή εκκλησιαστική σχέση και εκκλησιαστικό φρόνημα, που σημαίνει να μην είναι ανεξάρτητος, να μην είναι σχισματικός, να μην είναι καθυρημένος. Είναι καλό επίσης να βρίσκεται ο πνευματικός κάπου κοντά μας, ώστε να έχουμε την δυνατότητα εύκολα να τον συναντούμε. Και τρίτον, τρίτο κριτήριο, να έχει την καλή μαρτυρία για το βίο του και την εκκλησιαστική του διακονία, να μαρτυρούν γι' αυτόν άνθρωποι πιστοί, χριστιανοί που τον γνώρισαν από κοντά. Το αν είναι μορφωμένος ή ολιγογράμματος, αν είναι επιεικής ή αυστηρός, αν είναι συμπαθής ή ασυμπαθής εξωτερικά στη φυσιογνωμία του, αν είναι διαχειτικός ή ολιγομήλητος, αυτά είναι όλα δευτερεύοντα. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί ιδιαίτερα στην επιλογή του πνευματικού είναι να βρούμε μπροστά μας έναν οδηγό που να γνωρίζει το μονοπάτι που πρέπει να μας οδηγήσει, να μας φέρει στο τέλος στη Βασιλεία του Θεού. Ένα γιατρό πνευματικό που να μπορεί να μας συστήσει τα κατάλληλα φάρμακα,
έστω και αν αυτά τα φάρμακα είναι πικρά και μας δυσκολεύουν στη θεραπεία. Βασικό στοιχείο του μυστηρίου της εξομολογήσεως, αδελφοί μου, είναι η ομολογία των αμαρτιών. Ήδη αφιερώσαμε ένα μάθημα για την αμαρτία, να πούμε τι είναι η αμαρτία στη φύση της, και μερικά άλλα μαθήματα, ομιλίες, για να πούμε για τα προστάδια, το προστάδιο της αμαρτίας που είναι οι πειρασμοί, και για τα παρεπόμενα της αμαρτίας. Χρειάζεται στο τέλος να καταλήξουμε να ομολογήσουμε την αμαρτία. Και για να το κάνουμε αυτό πρέπει να γνωρίζουμε τις αμαρτίες μας. Για να τις γνωρίζουμε είναι απαραίτητο να κάνουμε μία διερεύνηση, να εξετάσουμε, να βρούμε αν εμείς έχουμε υποπέσει σε κάποιες από τις αμαρτίες. Και η διερεύνηση αυτή γίνεται κυρίως με την συνείδησή μας. Είναι η προσπάθεια την οποία έκαναν οι πατέρες της Εκκλησίας και συγχρόνως τη δίδασκαν, ότι είναι καλό, απαραίτητο για έναν συνειδητό χριστιανό να ερευνά συνεχώς τον εαυτό του. Υπήρξαν Άγιοι οι οποίοι κάθε μέρα πριν κοιμηθούν το βράδυ έκαναν μία εξέταση και έλεγαν τι έκανα σήμερα, ποια αμαρτία έκανα ή τι δεν έκανα που έπρεπε να κάνω, και κατέγραφαν αυτές τις αμαρτίες. Είναι λοιπόν απαραίτητο να γίνεται αυτή η προεργασία ή δυνατόν και κάθε μέρα. Αν δεν το κάνουμε κάθε μέρα, μπορεί να το κάνει κανείς στο τέλος της εβδομάδος. Αντί το Σάββατο το βράδυ να ξενυχτούμε βλέποντας τηλεόραση ή ασχολούμενοι με οτιδήποτε άλλο ή να τρέχουμε εδώ και εκεί, να καθίσουμε μισή ώρα εμείς με τον εαυτό μας και να εξετάσουμε τη συνείδησή μας και να πούμε τι έκανα αυτή την εβδομάδα, πώς πέρασα, τι έκανα στη γυναίκα μου, πώς τη στεναχώρησα, πώς φέρθηκα στα παιδιά μου, πώς τη δουλειά μου, πώς τον πλησίον μου, τι έκανα σε σχέση με το Θεό, τι έκανα που δεν έπρεπε να κάνω και τι δεν έκανα που έπρεπε να κάνω. Ο Άγιος Χρυσόστομος έχει ένα χαρακτηριστικό κείμενο για την εξέταση αυτή και την προετοιμασία. Δεν είναι, λέγει, καθόλου μικρό πράγμα για τη διόρθωσή μας να συγκεντρώνουμε όλες τις αμαρτίες μας και να τις σκεπτόμαστε συνεχώς μία-μία. Μη θεωρείς ασήμαντα τα αμαρτήματά σου, αλλά συγκέντρωσέ τα όλα και κατάγραψέ τα, διότι αν τα γράψεις εσύ, τα σβήνει ο Θεός. Εάν δεν τα γράψεις εσύ, τα καταγράφει ο Θεός και ζητεί την τιμωρία σου. Για να μην συμβεί αυτό, ας αναλογιζόμαστε πάντα με ακρίβεια και τότε θα διαπιστώσουμε ότι είμαστε υπεύθυνοι για πολλές αμαρτίες. Η συνείδηση που έβαλε ο Θεός μέσα μας με τη δημιουργία, όταν μας δημιούργησε, μας έβαλε τη συνείδηση. Και κάθε άνθρωπος που γεννέται στον κόσμο, κάθε παιδί γεννέται με μία συνείδηση μέσα του. Η συνείδηση αυτή είναι ο άγρυπνος κατήγορος. Είναι η φωνή, είναι ο πετεινός που ξύπνησε τον Πέτρο. Θυμάστε, ο Πέτρος τον αμάρτησε και βγήκε έξω και άκουσε τον πετεινό. Λάλησε ο πετεινός και ξύπνησε τη συνείδησή του. Έτσι ο καθένας από μας έχουμε μέσα μας αυτόν τον πετεινό, τη συνείδηση η οποία κάποιες φορές μπορεί να μας ξυπνήσει. Και κάθε φορά πρόκειται να κάνουμε μία αμαρτία, μας λέγει μην το κάνεις αυτό, μην το κάνεις. Και μετά μα το κάνουμε, αχ, γιατί το έκανες, δεν έπρεπε να το κάνεις. Η φωνή της συνειδήσεως. Αξιοποιούμε πρωτίστως στην έρευνα αυτή την οποία θα κάνουμε για να καταγράψουμε τα αμαρτήματά μας την ίδια τη συνείδησή μας. Επειδή όμως υπάρχει κίνδυνος η συνείδηση αυτή να έχει βραχυκυκλωθεί και να μην μπορεί να μας βοηθήσει. Πότε? Όταν η συνείδηση έχει πορωθεί, όταν έχει γεμίσει από πάθη τα οποία την κρατούνε και δεν την αφήνουν να δείξει την κατεύθυνση σωστή. Ξέρετε ότι η μαγνητική βελόνη δείχνει πάντοτε το βορρά, λέμε.
Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που δεν τον δείχνει. Όταν υπάρχουν άλλα μαγνητικά πεδία γύρω από τη μαγνητική βελόνη και όταν σπάσει η μαγνητική βελόνη. Έτσι, όταν έχουμε άλλα πεδία, πνευματικά μαγνητικά πεδία, είναι εκείνα τα οποία πορώνουν τη συνείδηση και δεν μας αφήνουν να την ακούσουμε καθαρά. Γι' αυτό ο Θεός έδωσε τον Δεκάλογο, έδωσε τις εντολές. Στην Παλιά Διαθήκη υπάρχουν οι 10 εντολές που όλοι τις ξέρουμε. Τις παίρνουμε τις εντολές αυτές, τις διαβάζουμε, τις κάνουμε καθρέφτη μαζί με τις εντολές του Χριστού, της Καινής Διαθήκης, και έτσι έχουμε έναν καθρέφτη για να δούμε τον εαυτό μας. Ποιες εντολές από αυτές έχουμε εμείς παραβεί, ποιες δεν εκτελέσαμε. Και επειδή υπάρχει πάλι κίνδυνος, και όταν έχουμε τις εντολές του Θεού, να μην μπορούμε να τις ερμηνεύσουμε σωστά εξαιτίας των παθών μας. Πώς έγιναν οι αιρετικοί? Παρερμηνεύοντας την Αγία Γραφή, τις εντολές του Θεού. Γι' αυτό έχουμε άλλο όπλο, την προσευχή. Αφού διαβάσουμε τις εντολές, τότε προσευχόμαστε κιόλας. Και αφού προσευχηθούμε, και τότε ακόμη μπορεί η προσευχή μας να μην είναι καθαρή και να μην μας δείξει τις αμαρτίες μας. Γι' αυτό χρειαζόμαστε και πάλι οδηγό. Γι' αυτό είναι απαραίτητη, χρήσιμη η κατήχηση. Να κατηχούμαστε, να έχουμε ανθρώπους πνευματικούς, γέροντες, κάποιους οι οποίοι τους ξέρουμε ότι έχουν προχωρήσει μπροστά, ώστε να τους ρωτούμε και κάποια πράγματα ρωτούμε. Είναι αυτό αμαρτία ή δεν είναι αμαρτία? Έτσι φτάνουμε στο τέλος, έτοιμοι πλέον να πορευθούμε για το εξομολογητήριο και κάνουμε την προσευχή μας. Απαραίτητο πριν από την εξομολόγηση να προσευχόμαστε και πριν από την έρευνα ακόμη για τις αμαρτίες μας. Στην προσευχή αυτή είναι καλό να απαγγέλουμε τον 50ο ψαλμό, τον ψαλμό της μετανοίας. Ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελεόν σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανεμιμά μου. Και όλο το άλλο που καλό είναι να τον μάθουμε απ' έξω. Όσοι θέλετε, κάντε την προσπάθεια από τώρα μες τις γιορτές να λέτε αυτόν τον ψαλμό. Το λέμε και στο απόδειπνο, αλλά και πολύ συχνά να τον λέμε τον ψαλμό. Μπορούμε να λέμε στην προσευχή αυτή για την προετοιμασία της εξετάσεως του εαυτού μας και για την ανέβρεση των αμαρτημάτων μας την προσευχή που μάθαμε. Χριστέ, το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Ή να επαναλαμβάνουμε την άλλη προσευχή εκείνη του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος, φώτισε το σκοτάδι μου. Και έχω εδώ μία ακόμη προσευχή, την οποία θα σας τη μοιράσω στο τέλος. Είναι μία προσευχή του Αγίου Νικουδήμου, του Αγιορείτου, που την έχει γράψει ειδικά για την προετοιμασία της εξομολογήσεως. Λίγο από την αρχή σας διαβάζω. «Ω προαιώνιε πατήρ των νυκτηρμών και Θεέ πάσης παρακλήσεως, εγώ ο ταλέπορος, θέλοντας να εξετάσω τη συνείδησή μου, επάνω εις τας ανομίας μου, φοβούμαι πολύ και τρέμω, επειδή δεν μου είναι τόσο φανερή η κατάσταση της ζωής μου, όπου κανένα έργο και κανένας λογισμός μου δεν μπορεί να είναι κρυπτός στους οφθαλμούς σου. Όθεν σου ζητώ με όλη την ταπείνωση δια τους ικτυρμούς του μονογενούς σου Υιού να μου δώσεις την χάρη να γνωρίσω καλά, να μισήσω και να διορθώσω όλα τα αμαρτήματά μου». Την πάρετε και κάθε φορά που θα ετοιμάζεστε για την εξομολόγηση να την έχετε μαζί σας και να την χρησιμοποιείτε. Εδώ θα κάνω, αδελφοί μου, μία προσπάθεια να βοηθήσω όσο είναι δυνατόν με τη χάρη του Θεού για τον εντοπισμό των αμαρτημάτων. Διότι πολλές φορές εξομολογούμαστε και υπάρχουν αμαρτήματα τα οποία δεν τα έχουμε σκεφτεί. Δεν σκεφτήκαμε ότι αυτό το οποίο κάνουμε είναι αμάρτημα. Θα σας πω απόψε πολλά, όχι όλα γιατί είναι αδύνατο, αλλά από αυτά θα δείτε ποια σκεφτήκατε, ποια δεν σκεφτήκατε, όλοι μας δηλαδή να τα δούμε. Κυκλοφορούν κάποιοι κατάλογοι με πιθανά αμαρτήματα
βλέπετε, πάτε καμιά φορά και λέτε αμαρτήματα τα οποία πρέπει να εξομολογήσετε. Υπάρχουν πολλοί, και ίσως το ακούσατε και γι' αυτό το λέγω, που κατακρίνουν αυτούς τους καταλόγους και λένε ότι μας γυρίζουν στο μεσαίωνα, βάζουν ενοχές στα παιδιά που τα λένε εκεί στον κατάλογο που έχουν, ότι θεωρούν αμαρτία την να βλέπει τηλεόραση, το να διασκεδάζει τη φιλία με το άλλο φίλο και λοιπά. Πω, λένε, τι μισιονιστές είναι αυτοί. Αυτοί οδηγούνται στην εκτίμηση αυτή. Γιατί? Διότι δεν βλέπουν τις αμαρτίες οι οποίες περιγράφονται σε έναν κατάλογο, οι οποίες δεν μπορούν να περιγραφούν ευρύτερα και βαθύτερα, σαν παραβάσεις συμβατικών ανθρωπίνων κανόνων. Τα έχουμε πει αυτά και στο μάθημα για την αμαρτία. Βλέπουν τις αμαρτίες αποκομμένες από τη ρίζα τους, που η ρίζα για όλες τις αμαρτίες είναι η έλλειψη πίστεως και αγάπης. Εκεί είναι η ρίζα. Από εκεί φυτρώνουν όλες οι αμαρτίες. Επειδή λείπει η πίστη, η γνήσια αληθινή και η γνήσια αγάπη. Ό,τι κάνουμε στη ζωή μας χωρίς πίστη και χωρίς αγάπη είναι αμαρτία. Κάθε τι που γίνεται ή δεν γίνεται από έλλειψη πίστεως και αγάπης είναι αμαρτία. Το είπε ο Απόστολος Παύλος. Παν ο ουκ εκ πίστεως αμαρτία. Κάθε τι το οποίο γίνεται χωρίς πίστη, που δεν λαμβάνουμε υπόψη μας την πίστη, είναι αμαρτία. Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης τι λέγει? Αύτη εστίν η αγάπη του Θεού, ή να τα σεντολάς αυτού τηρώμεν. Τι είναι η αγάπη του Θεού? Είναι να τηρούμε τις εντολές. Διότι όταν δεν τηρούμε τις εντολές, αμαρτάνουμε, επειδή μας λείπει η αγάπη του Θεού. Η αγάπη, αδελφοί μου, έχει τρεις κατευθύνσεις. Μία κατεύθυνση είναι προς το Θεό. Η άλλη κατεύθυνση είναι προς το περιβάλλον, σε ό,τι μας περιβάλλει. Και η τρίτη κατεύθυνση είναι προς τον ίδιο τον εαυτό μας. Αυτό μας βοηθάει να κατηγοριοποιήσουμε κάπως τις αμαρτίες. Τι αμαρτίες, όταν καθόμαστε να σκεφτούμε, να βρούμε τις αμαρτίες μας, τι αμαρτίες υπάρχουν? Αμαρτίες που έχουν σχέση κυρίως με το Θεό, όλες έχουν με το Θεό, αλλά κάποιες που έχουν ειδικά με το Θεό. Αμαρτίες που έχουν σχέση με ό,τι μας περιβάλλει, και αμαρτίες που έχουν σχέση με τον εαυτό μας. Ο Θεός απαιτεί πίστη και αγάπη σε εκείνον, υπογραμμίζω την επόμενη λέξη, αποκλειστική. Ο Θεός θέλει να τον πιστεύουμε και να τον αγαπούμε αποκλειστικά. Όχι να αγαπούμε και τούτον και τον άλλο και τον άλλο, τον Θεό, τον λεγόμενο Θεό, και να αγαπούμε και τον Χριστό. Όχι έτσι. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός, ούκαι σοντές οι θεοί έτεροι πλην εμού. Δεν υπάρχουν άλλοι θεοί εκτός από μένα. Ου ποιήσει σε αυτό είδωλον ουδε παντός ομοίωμα, όσα εν το ουρανό άνω και όσα εν τη γη κάτω και όσα εν τη σίδαση κλπ. Ου προσκυνήσεις ουδε μη λατρεύσεις αυτής. Ξεκάθαρα πράγματα. Ο Θεός είναι αποκλειστικός. Όπως η γυναίκα θέλει τον άντρα μόνο για αυτήν. Και έχει αυτή την εικόνα του νυμφίου και της νύμφης η Αγία Γραφή. Έτσι είναι μια εικόνα αυτή. Ο Θεός θέλει εκείνους που τον αγαπούν, που τον πιστεύουν, να δέχονται ως Κύριο και Θεό μόνον Αυτόν και κανέναν άλλο. Αμαρτάνουμε όταν δεν πιστεύουμε και δεν αγαπούμε το Θεό με αποκλειστικότητα. Όταν πιστεύουμε και διακηρύττουμε ότι όλες οι θρησκείες είναι το ίδιο, ότι ο Θεός όλων των θρησκειών είναι ο ίδιος, ενώ είναι κατηγορηματική η βεβαίωση του Ψαλμωδού. Οι θεοί των εθνών δαιμόνια. Δεν υπάρχουν θεοί στις οποιασδήποτε θρησκείες παρά δαιμόνια κατά τον Ψαλμωδό. Αμαρτάνομαι όταν συμμετέχουμε σε εκδηλώσεις που αντιτίθενται στο Θεό
και σχετίζονται με άλλους ψεύτικους θεούς. Τέτοιου είδους είναι οι νεοειδωλατρικές εκδηλώσεις που γίνονται στις μέρες μας. Γάμοι, θυσίες που κάνουν στον Όλυμπο, αλλού στις μεγάλες πόλεις, οι σύγχρονοι νεοειδωλολάτρες που υπάρχουν και στην πόλη μας. Αμαρτάνομαι όταν συμμετέχουμε στις καρναβαλικές εκδηλώσεις που έχουν ως πυρήνα τους τις διονυσιακές τελετές, ή ακόμη όταν συμμετέχουμε ή δεχόμαστε τις μασονικές τελετές. Αμαρτάνομαι όταν επισκεπτόμαστε μάγους, μάγισσες και μέντιουμ και αστρολόγους. Αμαρτάνομαι όταν συμμετέχουμε σε συζητήσεις με ανέκδοτα ειρωνικά για το Θεό και για τα πρόσωπα του Θεού, για τους Αγίους και για την Εκκλησία. Αμαρτάνομαι όταν απολαυστικά διαβάζουμε βιβλία ή παρακολουθούμε έργα με σαφέστατα αντίθεο, αντίχριστο και αντιεκκλησιαστικό ή βλάσφημο περιεχόμενο, όπως είναι τα βιβλία του Χάρι Πότερ, ο Άρχοντας των Δακτυλιδιών, ο Τελευταίος Πειρασμός του Καζαντζάκη, ένα βιβλίο του Μίμη Ανδρουλάκη για το οποίο έγινε πολύς δώρος πριν από καιρό και δεν θέλω ούτε καν να αναφέρω το πονηρό όνομα με το οποίο ονομάζεται. Και λέγω, προσέξτε, όταν τα διαβάζουμε απολαυστικά, γιατί μπορεί κάποιος να τα διαβάσει για να απαντήσει άλλο πράγμα εκείνο. Αλλά όταν τα διαβάζει, όπως θα διαβάσει σε οποιοδήποτε μυθιστό, να διαβάσουμε αυτό. Αμαρτάνουμε όταν θεοποιούμε ανθρώπους ή ομάδες ανθρώπων, πολιτικούς, ποδοσφαιριστές, ηθοποιούς, τραγουδιστές, και εκφραζόμαστε λατρευτικά για αυτούς. Ο Θεός, τάδε, ομάδα κλπ. Αμαρτάνουμε όταν όλους αυτούς τους κάνουμε ενδάλματα, είδωλα και δίνουμε την ψυχή μας για αυτούς. Αμαρτάνουμε όταν ψηφίζουμε πολιτικούς οι οποίοι σαφώς έχουν διακηρύξει την απιστία τους και έχουν υποστηρίξει νομοσχέδια αντιεκκλησιαστικά, αντίθετα από την ορθόδοξη πίστη και παράδοση και αντίθετα από τους νόμους του Θεού. Αμαρτάνουμε όταν δεν υπολογίζουμε το Θεό, όταν από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα ζητήματα δεν ρωτούμε αυτό που θα κάνω, αυτό που θα πω, αυτό που θα σκεφτώ, το θέλει ο Θεός ή δεν το θέλει. Αμαρτάνουμε όταν κλέβουμε το χρόνο που όρεσε ο Θεός ειδικά για τη συνάντησή μας μαζί Του, για την καθημερινή προσευχή, για την κυριακάτικη αργία και λατρεία στην Ιερή Σύναξη της Θείας Λειτουργίας. Αμαρτάνουμε όταν ξενυχτούμε το Σάββατο το βράδυ και αδυνατούμε την Κυριακή το πρωί να συμμετάσχουμε στη Θεία Λειτουργία. Αμαρτάνουμε όταν την Κυριακή το πρωί πάμε στο κυνήγι, όταν συμμετέχουμε σε αθλητικές εκδηλώσεις, σε εκδρομές, σε φροντιστηριακά μαθήματα και είμαστε απόντες από τον Εκκλησιασμό. Αμαρτάνουμε όταν είτε από ντροπή είτε από οποιοδήποτε υπολογισμό δεν ομολογούμε την πίστη μας και την αφοσίωσή μας στο Θεό και στην Εκκλησία. Όταν περνούμε από την Εκκλησία και δεν τολμούμε να κάνουμε το σταυρό μας. Όταν στην τάξη, στο γραφείο, στο σπίτι που επισκεφθήκαμε μιλούν ηρωνικά και κακόβολα για το Θεό και τους Αγίους της πίστεως και εμείς δεν έχουμε ένα λόγο να πούμε, με ευγένεια βέβαια, αλλά και με παρησία, ότι εμείς πιστεύουμε, η εμπειρία μας με τους Αγίους είναι διαφορετική και ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε να συμπεριφέρονται έτσι σε πρόσωπα τα οποία είναι αγαπητά σε μας. Αμαρτάνομαι ακόμη όταν δεν υπολογίζουμε την νηστεία που όρισε η Εκκλησία και την καταλύουμε προκλητικά. Αμαρτάνομαι όταν δεν μεταχειριζόμαστε με ευλάβεια ιερά αντικείμενα, όταν τις εικόνες και τους σταυρούς τους πετάμε στα σκουπίδια ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, όταν πετάμε το αντίδωρο ή τον αγιασμό το ρίχνουμε στον νεροχύτη. Αμαρτάνουμε όταν ανοίγουμε το στόμα και ορκιζόμαστε μάτια και πολύ περισσότερο όταν βλασφημούμε το όνομα του Θεού. Μακρύς ο κατάλογος. Σταματώ εδώ για τα αμαρτήματα που έχουν σχέση με το Θεό.
δεύτερη κατεύθυνση της αγάπης είναι ο κόσμος που μας περιβάλλει. Και ο κόσμος είναι η υλική κτήση και οι άνθρωποι με τους οποίους ερχόμαστε σε κοινωνία. Η υλική κτήση, το χωράφι, το δέντρο, το πουλί, όλα αυτά, η λίμνη, η θάλασσα, το σύννεφο, όλα είναι το σπίτι που έφτιαξε ο Πατέρας, ο Θεός, για μας. Η αγάπη μας για το Θεό μας οδηγεί να αγαπούμε την κτήση, το περιβάλλον. Είναι τελείως παράλογο να αγαπούμε και να ενδιαφερόμαστε για ένα σπίτι, επίσης χωρίς να υπολογίζουμε τον νοικοκύρη του σπιτιού. Γι' αυτό αμαρτάνουμε όταν ως ένοικοι καταστρέφουμε αυτό το σπίτι μέσα στο οποίο μας έβαλε ο Θεός με οποιονδήποτε τρόπο. Αμαρτάνουμε όταν χάρη της απληστίας μολύνουμε τον αέρα, το έδαφος, το υπέδαφος, τις θάλασσες. Αμαρτάνομαι όταν βάζουμε φωτιά στο δάσος. Αμαρτάνομαι όταν αλόγιστα πετάμε το ψωμί και άλλα αγαθά στα σκουπίδια. Όταν θάβουμε τα αγαθά. Αμαρτάνομαι όταν αγοράζουμε περίσσια πράγματα και συνεργούμε έτσι στη σπατάλη των υλικών του κόσμου. Αμαρτάνομαι και όταν αγωνιζόμαστε να σώσουμε το περιβάλλον, αλλά δεν υπολογίζουμε και αρνούμαστε τον νοικοκύρη αυτού του περιβάλλοντος που είναι ο Θεός, το Δημιουργό. Οικολόγοι αυτού του είδους, μιλώ για τους οικολόγους οι οποίοι δεν πιστεύουν στο Θεό, μοιάζουν με τους ανθρώπους εκείνους που έχουν ζήλο να επιδιορθώσουν ένα χρήσιμο μηχάνημα που τους έχουν δωρήσει χωρίς καν να το γνωρίζουν και χωρίς να ρωτούν αυτόν που το έφτιαξε και αυτόν που τους το έδωσε και τους το χάρισε. Μετά την κτήση είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω μας. Με αυτούς τους ανθρώπους έχουμε διαπροσωπικές σχέσεις. Όλες οι αμαρτίες με τους γύρω μας και με τους ευρύτερα που βρίσκονται ανθρώπους εκφράζουν το πάγωμα της αγάπης ή την έλλειψη της πίστεως και της αγάπης. Αυτά τα υπογραμμίζω, θέλω ιδιαίτερα να μείνουν, διότι θέλω να καταλάβετε καλά ότι όταν μιλούμε για αμαρτήματα δεν μιλούμε για έναν κατάλογο αμαρτημάτων που τα γράφουμε έτσι απλώς τυπικά, αλλά κάθε αμάρτημα έχει σχέση με τη ρίζα, με την έλλειψη της αγάπης, και γι' αυτό είναι αμάρτημα. Οφείλουμε ως πλάσματα του Θεού και ως μέλη του σώματος του Χριστού στο οποίο ανήκουμε να αγαπούμε ο ένας τον άλλον. Αυτό δεν μας λέει ο Απόστολος Παύλος? Μηδενή, μηδέν οφείλεται η μη το αγαπάν αλλήλους. Τι αθάνατα λόγια. Λέγει, χριστιανοί μου, τίποτα άλλο δεν οφείλεται στον κόσμο αυτό περισσότερο από το να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Η έλλειψη της αγάπης στις διαπροσωπικές μας σχέσεις εκφράζεται με διαφόρους τρόπους. Με την αδικία. Αμαρτάνομαι όταν με την τοκογλυφία απομυζούμε τον ιδρώτα και το αίμα εκείνων που έχουν ανάγκη. Αμαρτάνομαι όταν κλέβουμε κάθε ξένο αντικείμενο ή χρήματα ή χρόνο, οτιδήποτε ανήκει στον άλλον. Αμαρτάνομαι όταν υπερτιμούμε την εργασία μας και απαιτούμε ως έμισθοι υπάλληλοι, ως γιατροί, ως δικηγόροι, ως υπάλληλοι υπηρεσιών, ως ιερείς, ως επίσκοποι, έκτακτες προσφορές, φακελάκια για να κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Αμαρτάνομαι όταν ως υπεύθυνοι σε θέσεις κλειδιά δωροδοκούμαστε για να εξυπηρετήσουμε κάποιους συμμετέρους ή ως δήμαρχοι, ως νομάρχες, ως υπουργοί, πρωθυπουργοί, στρατιωτικοί, παίρνουμε μίζες πολλές φορές με τεράστια χρηματικά ποσά για να εκπληρώσουμε αυτονόητες υποχρεώσεις. Αμαρτάνουμε και όταν δωροδοκούμε υπευθύνους για να μας εξυπηρετήσουν ταχύτατα ή παράνομα. Αμαρτάνουμε
όταν ως εργοδότες εκμεταλλευόμαστε τον εργαζόμενο, όταν τον πληρώνουμε για 4 ώρες και τον κρατούμε στη δουλειά 5, 6, 7. Αμαρτάνουμε όταν ως εργάτες εργαζόμαστε με ανεντιμότητα, όταν πληρωνόμαστε για 8 ώρο και εμείς δουλεύουμε 1-2 ώρες και όχι περισσότερο. Αμαρτάνουμε όταν μετερχόμαστε επαγγέλματα τα οποία προκαλούν κακό στους συνανθρώπους μας, όπως είναι η εμπορία ναρκωτικών, η μαστροπία, η διακίνηση πορνογραφικού υλικού, η διάθεση χώρων για προβολή ανήθικων και αντιεκκλησιαστικών ταινιών, για σύναξη αιρετικών. Αμαρτάνομαι όταν συμμετέχουμε σε τυχερά παιχνίδια με κορυφαίο το καζίνο, που βοούν από την αδικία, καθώς μαζεύουν από τους πολλούς και δίνουν χωρίς σκόπο στους ελαχίστους. Αμαρτάνομαι όταν δεν προσδίδουμε τιμή και σεβασμό στους γονείς μας, πολύ δε περισσότερο όταν τους εγκαταλείπουμε άστοργα ή τους αντιμιλούμε και τους κακολογούμε. Αμαρτάνομαι όταν δεν τιμούμε τα πεθερικά του συγγενείς του συζύγου ή τη συζύγου. Αμαρτάνομαι όταν επίσης δεν φερόμαστε σωστά ή μισούμε την ύφη ή τον γαμπρό της κόρης του γιου. Αμαρτάνομαι όταν ζηλοτυπούμε, όταν φθονούμε, όταν μισούμε, όταν μνησικακούμε, όταν δεν συγχωρούμε, όταν περιφρονούμε, όταν ηρωνευόμαστε, όταν κακολογούμε, όταν κατακρίνουμε, όταν χτυπούμε, όταν καταστρέφουμε την ξένη περιουσία, όταν αφαιρούμε την ανθρώπινη ζωή. Αμαρτάνομαι ιδεχθέστατα όταν φωνεύουμε βρέφη με την έκτρωση. Το νηστέρι ή δεν ξέρω ποιο όργανο του μεευτήρα που βυθίζεται για να κόψει το νήμα ενός παιδιού δεν διαφέρει σε τίποτα από τη σφαίρα που ρίχτηκε για να σκοτώσει τον Αλέξη πριν από λίγες μέρες. Αυτόν τον βάλαμε στη φυλακή και κάψαμε και ολόκληρη την Ελλάδα για τις 300.000 παιδιά τα οποία δολοφονούνται μέσα σε ένα χρόνο μόνο στην πατρίδα μας. Και αυτοί που δολοφονούν τα παιδιά αυτά σε συνεργασία, μάνες, πατέρες, γιατροί, κυκλοφορούν ελεύθερα πλουτίζοντας και σαν κύριοι. Ποιος θα μας πάρει στα σοβαρά όταν ξέρει να σκέπτεται σωστά και να βλέπει τα πράγματα όπως έχουν στην πραγματικότητα? Δεν θέλω να μπω στα γεγονότα αυτά τα οποία, τα θλιβερά γεγονότα τα οποία συνέβησαν αυτές τις μέρες, για τα οποία χρειαζόμαστε μετάνοια όλοι μας, διότι το χειρότερο από όλα που κάνουμε είναι να οδηγούμε τα παιδιά μας και να τα κάνουμε όπως είμαστε εμείς. Φτιάξαμε έναν κόσμο γεμάτο από αδικία και αντί να μάθουμε στα παιδιά μας να αγαπούν και να αντιμετωπίζουν την αδικία με άλλους τρόπους, με την αγάπη, με το Θεό, να γίνουν τα ίδια δίκαια, εμείς τα μαθαίνουμε τα παιδιά μας να αντιμετωπίζουν την αδικία με χειρότερη αδικία. Και θα μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά, τα οποία σπάζουν, καίνε, καταστρέφουνε. Γιατί? Για να ξεδώσουν. Γιατί να ξεδώσουν? Για την αδικία που γίνεται στον κόσμο. Και αύριο, μετά από μερικά χρόνια, θα είναι εκείνα τα ίδια, αυτά τα ίδια παιδιά που θα μπουν σε θέσεις κλειδιά, θα γίνουν υπουργοί, θα γίνουν καστέ, θα γίνουν δικηγόροι και θα κάνουν τα ίδια και χειρότερα από ό,τι κάνουν οι σημερινοί. Το τραγικότερο από όλα για μένα είναι αυτές τις μέρες, κλαίω τα παιδιά που εμείς τα οδηγούμε σε αυτή την χειρότερη κατάσταση. Να σταματήσουν να μην διδάσκονται θρησκευτικά στο σχολείο, να μην γίνεται προσευχή στο σχολείο, να μην τυχόν πάει ο παπάς στο σχολείο, πόπο, γίνει εξομολόγηση τα παιδιά, τίποτα, να αποκοπούν τα παιδιά, να κατεβούν οι εικόνες από τις αίθουσες, να αποκοπούν από τις ρίζες. Και μετά τα παιδιά τι θα κάνουν? Ασφαλώς αυτό θα κάνουν. Έχουν κάποιον να μιμηθούν,
τους Αγίους, δεν πας στις γιορτές τους, δεν πας στην εκκλησία να μάθουν κάτι. Ύστερα θα σπάζουν, θα καίνε και όταν θα μεγαλώσουν θα αδικούν εκείνοι όταν έχουν την δυνατότητα. Αμαρτάνομαι κάθε φορά, αδελφοί μου, απέναντι στον άλλο που στέκεται απέναντί μας, όταν ενεργούμε χωρίς υπευθυνότητα, όταν ενεργούμε ανεύθυνα, διότι μας λείπει η αγάπη. Η αγάπη είναι πάντοτε υπεύθυνη, και όποιος είναι ανεύθυνος δεν έχει αγάπη, και όποιος δεν έχει αγάπη δεν είναι και υπεύθυνος. Αμαρτάνομαι με την πορνεία, με τη μοιχεία, με τις προγαμιαίες σχέσεις, διότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις εκφράζουμε τη φιλαυτία μας, τον εαυτό μας, άλλοτε ομοί και άλλοτε καμουφλαρισμένοι, και δείχνουμε περίτρανα την ανευθυνότητά μας απέναντι στον άλλο και απέναντι στον εαυτό μας και απέναντι στο Θεό. Αμαρτάνομαι με τις ομοφιλοφιλικές σχέσεις που οδηγούν έξω από τη φυσική κατάσταση, από τις προδιαγραφές του Δημιουργού με τις οποίες μας έπλασε ο Θεός. Αμαρτάνομαι όχι μόνο όταν προξενούμε κακό στον πλησίον, αλλά και όταν αδιαφορούμε για την κατάστασή του. Αμαρτάνομαι όταν έχουμε βολέψει τον εαυτό μας. Καθόμαστε στο καφενείο, περνούμε τις ώρες άσκοπα βλέποντας τηλεόραση, χαρτοπαίζοντας, κριτικάροντας, κουτσομπολεύοντας, και δεν ενδιαφερόμαστε καθόλου για τον πεινασμένο, για τον φτωχό, για τον άρρωστο, για τον αδικημένο. Αμαρτάνομαι όταν ξεχνούμε την ελεημοσύνη, όταν ακούμε τη φωνή της Εκκλησίας για τη φιλανθρωπία και κοφεύουμε. Αμαρτάνομαι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, διότι η αγάπη μας έχει ψυγή, και βρίσκουμε και κάποιες δικαιολογίες. Α, σκάνδαλο το βατοπέδι. Α, ο τάδε δεσπότης έτσι, ο τάδε παπάς έτσι, εκμεταλλεύτηκαν τα χρήματα, έκαναν εκείνο. Δεν μας σώζει αυτό. Αν έχεις υποψίες για κάποιον, υπάρχει κάποιος στη γειτονιά σου που έχει την ανάγκη, υπάρχουν κάποιοι φτωχοί, κάποιοι πεινασμένοι, κάποιοι άρρωστοι, κάποιες χείρες, κάποια ορφανά, κάπου υπάρχουνε. Δεν δικαιολογείσαι να κρατήσεις στην τσέπη σου αυτά που ήταν να δώσεις επειδή βρήκες μια τέτοια δικαιολογία. Θα ψάξεις, θα παλέψεις, θα ιδρώσεις, θα βρεις εκείνους που μπορούν να το κάνουν, και υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Δεν πρέπει καθόλου τέτοιου είδους επιχειρήματα να μας στερήσουν από αυτό το έργο το οποίο μας καλεί ο Θεός και η Εκκλησία αυτές τις μέρες με τον αίρον της αγάπης. Να βρούμε τρόπους να φτάσουν αυτά τα οποία θέλουμε σε εκείνους που έχουν ανάγκη πραγματική. Και έρχομαι στο τρίτο σκέλος. Υπάρχουν αμαρτήματα σχετικά με τον ίδιο τον εαυτό μας. Υπάρχει μια πολύ διαδεδομένη αντίληψη ότι ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, είναι αυτόνομος, δεν εξαρτάται από κανέναν, και επομένως μπορεί να διαχειρίζεται το σώμα του, τον εαυτό του, την ψυχή του, όπως αυτός θέλει. Αυτό λέει εγώ, αυτό είναι το σώμα μου, δεν θα μου πει κανένας τι θα το κάνω και πώς θα το διαχειριστώ. Αυτή η αντίληψη έρχεται σε αντίθεση πλήρη με τη διδασκαλία της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Σύμφωνα με αυτήν την πίστη, ο άνθρωπος και ο εαυτός μας, την πίστη της Εκκλησίας μας, είναι δημιούργημα του Θεού. Κανένας μας δεν έφτιαξε τον εαυτό του. Όλοι μας δημιουργηθήκαμε από το Θεό και επομένως εξαρτώμαστε από Εκείνον. Οφείλουμε συνεπώς, σύμφωνα με τις προδιαγραφές με τις οποίες μας δημιούργησε ο Θεός, να αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας. Κάθε ενέργειά μας η οποία βλάπτει το σώμα ή την ψυχή μας, επειδή εκφράζει την έλλειψη της πραγματικής αγάπης στο δημιούργημα του Θεού, είναι αμαρτία. Αμαρτάνομαι όταν καταστρέφουμε το σώμα με την γαστριμαργία, με το πολύ αλκοόλ, με το τσιγάρο, με το ναρκωτικό, με το ξενύχτη, με κάθε είδους κατάχρηση. Αμαρτάνομαι όταν φθείρουμε τον εαυτό μας με την ασωτεία,
με τις ασέλγειες, με την αυτοικανοποίηση. Αμαρτάνουμε όταν λερώνουμε την ψυχή μας με άσεμνα θεάματα και ακούσματα από την τηλεόραση, τα βίντεο, τα περιοδικά, τις εφημερίδες, τα κινητά, τον υπολογιστή. Αμαρτάνουμε όταν πιάνουμε κουβέντα και ασχολούμαστε ευχάριστα ενίδωνα με τους κακούς, τους πονηρούς, τους επικριτικούς λογισμούς, οι οποίοι δρούν ως καταλύτης της αγάπης και μας απογυμνώνουν από τη χάρη του Θεού και την αγάπη. Αμαρτάνομαι όταν αφήνουμε μέσα μας τα πάθη να πολυχρονίζουν, διότι αφαιρούν το πολυτιμότερο δώρο του Θεού, την ελευθερία, και μας καθιστούν σκλάβους. Αμαρτάνομαι όταν καλλιεργούμε τον εγωισμό μας, την υπερηφάνεια, την κενοδοξία, διότι ζούμε στην ψευδαίσθηση και απατούμε τον εαυτό μας, όπως ο Φαρισαίος, ο οποίος είχε την ιδέα ότι είναι σπουδαίος. Αμαρτάνομαι επίσης όταν οι στόχοι που θέσαμε μόνοι μας, χωρίς το Θεό, κάνουμε όνειρα για τον κόσμο, για τη ζωή, για την οικογένεια, για τον εαυτό μας, και αυτά διαψεύδονται, και τότε απελπιζόμαστε ώστε να πιστεύουμε ότι δεν χρειάζεται πλέον να ζούμε. Αμαρτάνομαι όταν σκεπτόμαστε και μόνον την αυτοκτονία. Όλα όσα σας ανέφερα ως αμαρτήματα, αδελφοί μου χριστιανοί, είναι παραδειγματικά, δεν εξαντλούν όλο τον κατάλογο των αμαρτημάτων. Εάν έστω και στο ελάχιστο βοήθησα ώστε να πάρουμε μία ιδέα που πρέπει να κατευθυνόμαστε, πώς πρέπει να κάνουμε την εξέταση της συνειδήσεώς μας, πώς να καταγράφουμε τα αμαρτήματα πριν από την εξομολόγηση, τότε ας είναι αυτή μια μικρή προσφορά. Εμείς ως συνειδητοί χριστιανοί που έχουμε πιστέψει ότι έχουμε έναν προορισμό, ένα σκοπό, τη θέωση, όπως είπα και άλλες φορές, είναι ανάγκη να ερευνούμε πάντοτε τη συνείδησή μας, και ιδιαίτερα όταν έχουμε κατανοήσει πως η αμαρτία, η κάθε αμαρτία, είναι ο μεγαλύτερος εχθρός μας και είναι ο εχθρός ο οποίος καταλύει την αγάπη στο Θεό, στο περιβάλλον, στον πλησίον, στον ίδιο τον εαυτό μας, και αυτή η έλλειψη μπορεί να μας οδηγήσει στην αιώνια καταδίκη. Έχοντας λοιπόν υπόψη αυτή τη βασική αλήθεια, ότι πλαστήκαμε για να αγαπούμε, και με την αμαρτία αφαιρούμε την αγάπη από τον εαυτό μας, στερούμε την αγάπη από τον εαυτό μας και από τους άλλους, θα ήθελα απόψε να φύγουμε στην τελευταία για αυτό το χρόνο σύναξή μας με τη συμβουλή του Αγίου Χρυσοστόμου. Για να μην τιμωρούμαστε, αδελφοί μου, λέγει, ας εισέλθει ο καθένας στη συνείδησή του, και αφού ξεδιπλώσει τη ζωή του και πλησιάσει με προσευχή όλα τα αμαρτήματα που έχει διαπράξει, ας κατηγορήσει την ψυχή του που τα έκαμε αυτά, ας τιμωρήσει τον εαυτό του με την παραδοχή των αμαρτιών και με την ειλικρινή μετάνοια, με δάκρυα, με εξομολόγηση, με νηστεία, με ελεημοσύνη, με εγκράτεια και με αγάπη, για να μπορέσει, αφού αποβάλει όλα τα αμαρτήματα, με μεγάλη παρησία να οδηγηθεί, να φύγει, να πορευθεί στην κατάλληλη ώρα στον ουρανό, στη Βασιλεία του Θεού. Εδώ τελειώνουμε για αυτή τη χρονιά. Θέλω ιδιαίτερα να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω τους καλούς συμπρεσβυτέρους που όχι απλώς βρέθηκαν κοντά μας εδώ και μόνο με την παρουσία τους μας βοηθούν, μας ενισχύουν, αλλά και με την προσευχή τους και με τους άλλους τρόπους έκαναν κάποιες μέρες που αδυνατούσα και την ακολουθία του Εσπερινού, αλλά και μόνο που τους βλέπω αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και ευλογία. Και τον πατέρα
Ευάγγελο εδώ τον προϊστάμενο του ναού που φροντίζει για όλα τα άλλα, τους νεοκόρους, αλλά και όλους εσάς που σαν διψασμένα ελάφια τρέχετε να ακούσετε τα λόγια του Θεού, μαζί να μας αξιώσει ο Θεός να ετοιμαστούμε να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα με καθαρότητα, όπως θα προκύψει από τη μετάνοιά μας, τα δάκρυά μας, την εξομολόγησή μας, και αν θέλει ο Θεός να ξανασυναντηθούμε τον άλλο μήνα πλέον μετά από τις γιορτές, και έχουμε ακόμη να πούμε αρκετά για την εξομολόγηση, για τον πνευματικό, για τις σχέσεις πνευματικού και εξομολογουμένου, για τα επιτήμια και για ποικίλα και άλλα θέματα τα οποία έχουν σχέση με τη μετάνοια και την εξομολόγηση. Θα σας μοιράσουν τώρα την προσευχή αυτή που σας διάβασα τη μισή, είναι του Αγίου Νικοδήμου, σαν ένα δώρο για τις μέρες αυτές, να την έχετε μαζί σας και όταν ετοιμάζεστε να εξομολογηθείτε, να την διαβάζετε πρώτα και μετά να κάνετε την ετοιμασία. Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα. Τώρα να μην λέτε καλές γιορτές, να λέτε καλά Χριστούγεννα, γιατί προσπαθούν να τα παραλείψουν τα Χριστούγεννα. Γιορτές γενικά. Καλά Χριστούγεννα και ευλογημένα. Ο Θεός μαζί σας.